νεολαία. Στη νεολαία τη Μητροπολαιότητας που αποτελείται από τους 7 Δήμους που δεν είναι εύρωστοι οικονομικά. Σε αυτό το μεγάλο έργο της Μητροπόλεως μας συμπαρίστανται πολλά αγαπητά πρόσωπα που έχουν ευαισθησία σε τέτοια έργα προσφοράς. Μεταξύ αυτών είναι και ο Ολυμπιακός, όπως ξέρετε. Τους ευχαριστούμε για ό,τι κάνουν για την κατασκήνωσή μας. Βέβαια, όπως ξέρετε, είναι τεράστια τα έξοδα της συντηρήσεως, της διατροφής χιλίων παιδιών, γιατί κάθε μέρα είναι 1.000 γεύματα. Φέτος είναι 33 χρόνια που λειτουργούμε. Καλύπτουμε τις πιο ευαίσθητες περιοχές του Πειραιά, το Πέραμα, το Κερατσίνι, τον Κορυδαλό, την Νίκαια, το Εγάλεο, την Αγία Βαρβάρα, το Χαϊδάρι. Φιλοξενούμε κάθε χρόνο 1.000 παιδιά. Εδώ το 2007 κάηκαν τα πάντα. Υπήρχαν μόνο πέτρες μαύρες. Και όπως βλέπετε, σε αυτή την περιοχή είναι τώρα ένας μικρός παράδεισος, μια όαση παραδεισένια, γεμάτη λουλούδια, γεμάτη πράσινο, καθαρό αέρα, όλα τα απαραίτητα για να αθληθούν τα παιδιά και να χαρούν. Δοξάζουμε το Θεό, ευχαριστούμε τους καλούς δωρητές, μεταξύ αυτών και τον κύριο Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό, αλλά πάνω απ' όλα τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη μας, που νύχτα μέρα φροντίζει και θυσιάζεται για αυτήν την σπουδαία μοναδική προσπάθεια. Να ευλογεί ο Θεός, να έχει υγεία ο πρόεδρος μας, ο κύριος Μαρινάκης, και να ενισχύει το έργο της Μητροπόλεως. Να μένω ήσυχος όταν έρχονται Χριστούγεννα, όταν έρχεται Πάσχα, να γεμίζουν οι αποθήκες για να ανακουφίζονται οι πτωχοί, και όταν έρχεται το καλοκαίρι να είμαι ήσυχος ότι τον έχω συμπαραστάτη για να βγάλουμε αυτή την περίοδο.